Ποιος ήταν ο σκοπός της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία οικονομική και πολιτική ένωση 27 κρατών μελών για σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, και με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Με βάση όλες αυτές τις επιδιώξεις θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης να είναι ισότιμα μεταξύ τους. Εδώ όμως θέλω να ρωτήσω ότι μετά από 44 χρόνια παρουσίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε ισότιμα μέλη? Και αν δεν είμαστε, γιατί δεν είμαστε? Γιατί εγώ γνωρίζω σε μία ένωση βγαίνεις ισχυρότερος. Άρα η πατρίδα μας βγήκε ισχυρότερη μέσα σε αυτή την ένωση των 44 ετών. Αυτό... Εδώ, ναι, ναι. Ολοκληρώστε. Θα ήθελα να το ολοκληρώσω λέγοντας ότι σαφέστατα όχι, δεν είναι ισχυρότερη σήμερα. Γιατί? Διότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν από τα κόμματα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη όχι μόνο ήταν ανήμπορες για να δημιουργήσουν τουλάχιστον ένα περιβάλλον ευημερίας και ασφάλειας στους πολίτες, αλλά ήταν συγχρόνως και εχθρικές απέναντί μας. Φτάνοντας μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε μέσω των μνημονίων να εγχωρήσουν ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία, ξεπουλώντας κάθε περιουσιακό στοιχείο της χώρας μας, στους δυνάστες δανειστές τραπεζίτες και στις πολυεθνικές τους, και με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να φέρουν την Ελλάδα μας στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης όσον αφορά βασικούς πυλώνες μιας πολιτείας, όπου είναι η οικονομία, η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και η ίδια η ελευθερία μας. Μάλιστα.